Φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 10:07. Ακούτε Ράδιο Έναντι, είναι η εκπομπή Εκλεκτικές Συγγένειες με τον Ανδρέα Σταματόπουλο στο μικρόφωνο. Και να καλημερίσουμε εδώ στο στούντιο του Ράδιο Έναντι τον κύριο Φίλιππο Γκανούλη, υποψήφιο Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με τους οικολόγους Πράσινους. Καλημέρα, κύριε Γκανούλη. Καλημέρα, κύριε Σταματόπουλο, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, κύριε Γκανούλη, είναι η δεύτερη φορά τώρα στην προεκλογική περίοδο που έρχεστε στην εκπομπή μας. Μας είχατε πει κάποιες γενικές θέσεις σας. Βεβαίως τώρα έχετε ανακοινώσει και κάποιο πρόγραμμα, έχετε ανακοινώσει κάποιες συγκεκριμένες θέσεις τις οποίες έχετε και θα ήθελα να μιλήσουμε περισσότερο πάνω σε συγκεκριμένα πράγματα τα οποία ευαγγελίζεστε, τα οποία θέλετε να κάνετε στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Λοιπόν, θα ήθελα να σας ρωτήσω να ξεκινήσουμε με αυτό που λέγεται, γενικά έτσι το λέμε, περιφερειακή ανασυγκρότηση, τοπική ανασυγκρότηση της οικονομίας. Πώς μπορεί αυτό να γίνει εφικτό στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας? Εντάξει, ναι, είναι το πρώτο πρόταγμά μας, συγγνώμη δεν ακούω στα ακουστικά, ναι. Είναι ένα από τα βασικά μας προτάγματα του προγράμματός μας είναι σίγουρα η ανεργία και η οικονομία. Οπότε εδώ στην Κεντρική Μακεδονία τι συναντάμε, γιατί τώρα τελευταία κάναμε περιοδίες στις πόλεις της Κεντρικής Μακεδονίας, τι συναντάμε? Συναντάμε ανεργία, συναντάμε μια ολική έλλειψη τοπικής οικονομίας. Δηλαδή αυτή τη στιγμή οι τοπικές οικονομίες που είναι γύρω της Θεσσαλονίκης είναι τελείως υποαναπτυγμένες, δεν έχουν χαρακτήρα, δεν έχουν ιδιαιτερότητα, οι νέοι δεν μένουν. Για παράδειγμα, ήμουνα προχθές στα Γιάννητσά και δεν σας κρύβω, κύριε Σταματόπουλε, να συνεχίσει αυτό το πράγμα. Σε 10 χρόνια πιστεύω δεν θα υπάρχει άνθρωπος κάτω από 40 χρονών στα Γιάννητσά που να εργάζεται. Δηλαδή, βλέπω ότι υπάρχει μια τεράστια φυγή των νέων και προς τη Θεσσαλονίκη και προς το εξωτερικό. Δηλαδή, έχουμε ένα brain drain συνολικό στην Κεντρική Μακεδονία. Βέβαια, και στη Θεσσαλονίκη δεν είναι καλύτερα τα πράγματα. Πολλοί έρχονται στη Θεσσαλονίκη και μετά, σαν δεύτερο βήμα, φεύγουν δυστυχώς στο εξωτερικό. Οπότε, έχουμε μια ολική απουσία τοπικής οικονομίας περιφερειακά. Αλλά έχουμε και μια απουσία περιφερειακής οικονομίας στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, μια απουσία. Έχουμε μια οικονομία η οποία είναι υποαναπτυγμένη αυτή τη στιγμή και ως προϊόν αυτής της κρίσης, η οποία είναι πια σχεδόν μια δεκαετία την οποία διανύουμε και σιγά σιγά βγαίνουμε από αυτήν. Όμως πρέπει να πούμε ότι δυστυχώς η ανεργία παραμένει πάρα πάρα πολύ ψηλή στην Κεντρική Μακεδονία. Είμαστε πρωταθλητές γύρω στο 20%. Καταλαβαίνετε, είναι ένα από τα βασικά μας προτάγματα. Και πώς το αντιμετωπίζουμε αυτό προγραμματικά? Μας η δικιά μας πρόταση είναι μια πρόταση στην οποία τη λέμε εδώ και χρόνια. Παρόλο ότι κάποιοι μας κοιτούσαν λίγο σαν γραφικούς όταν τη λέγαμε, δηλαδή την έννοια της κυκλικής οικονομίας, που είναι βασικό στοιχείο του προγραμματικού μας προγράμματος, προγραμματικής μας πρότασης, είναι μια πρόταση την οποία την υιοθέτησε τα τελευταία χρόνια και η Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι η βασική κατεύθυνση την οποία δίνει η Κομισιόν σε ό,τι αφορά τις περιφερειακές οικονομίες. Να πούμε λίγο και λίγα λόγια, μου επιτρέπετε, πάνω σε αυτό. Τι είναι η κυκλική οικονομία? Η κυκλική οικονομία είναι μια οικονομία χαμηλού άνθρακα, στην οποία το κάθε προϊόν που παράγουμε, τα στοιχεία αυτού μπορούν γρήγορα μετά το τέλος της ζωής του προϊόντος να γίνουν πρώτες ύλες ώστε να ξαναγίνουν ή παρόμοια προϊόντα ή άλλα προϊόντα. Δηλαδή, ο σχεδιασμός των προϊόντων πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να μην πετυχαίνεται σχεδόν τίποτα στα απορρίμματα. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει αυτό, κύριε Σταματόπουλο, ότι θα έχουμε μια νέα αγορά πρώτων υλών. Οπότε δεν θα χρειαστεί ούτε να ξοδεύουμε πολλούς πόρους. Βέβαια, δεν θα γίνει αυτό στο 100% με τη μία, αλλά είναι κάτι το οποίο μπορούμε να επιτύχουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν θα ξοδεύουμε και πολλούς πόρους και έτσι θα έχουμε μια νέα δευτερογενή αγορά πρώτων υλών, η οποία θα δίνει όθηση και πάλι στην οικονομία. Και να πούμε ότι αυτή η κακή κατάσταση, την οποία έχουμε γενικά στην Κεντρική Μακεδονία σε ό,τι αφορά και τη βιομηχανική μας παραγωγή και τον πρωτογενή και τον δευτερογενή τομέα, γιατί το ένα ακολουθεί το άλλο, είναι και υπό μία έννοια και μια ευκαιρία για το νέο αυτό μοντέλο το οποίο προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε θα πρέπει η περιφέρεια και η διοίκησή της να δώσει, μια κατεύθυνση προς αυτή τη ρότα, δηλαδή ουσιαστικά να ενισχύσει προσπάθειες στον οικονομικό τομέα που να είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα. Την ίδια στιγμή όμως διαβάζουμε και βλέπουμε τα αποτελέσματα ότι η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ήταν πρώτη σε εξαγωγές την περίοδο 13-17. Ότι πάνε πάρα πολύ καλά οι επιχειρήσεις, ότι κάνουν εξαγωγές, ότι η δραστηριότητα στους νομούς αυτής της περιφέρειας είναι πολύ σημαντική.
Ναι, απλώς μπορεί αυτό το στατιστικό στοιχείο να έχει μια βάση αλήθειας, όμως πρέπει να αναζητήσουμε και λίγο γιατί γίνεται αυτό. Αυτό γίνεται πολύ απλά γιατί έχει μειωθεί πάρα πολύ η κατανάλωση μέσα στην Κεντρική Μακεδονία. Δηλαδή, έχω μιλήσει με πολλούς επαγγελματίες και παραγωγούς και αυτό που μου έχουν πει είναι ότι, κοίταξε να δεις Φίλιππε, επειδή μειώνεται η εσωτερική κατανάλωση, εμείς είμαστε αναγκασμένοι να αναζητήσουμε άλλες αγορές και αυτό δίνει μια όθηση στην εξαγωγική δραστηριότητα. Δεν σημαίνει όμως ότι αυτό είναι βιώσιμο, γιατί η βιωσιμότητα είναι ένας κύριος πυλώνας της πρότασής μας. Σημαίνει ότι αν επανέλθει αυτό, αν δεν έχει σχεδιαστεί σωστά, αν επανέλθει η ζήτηση στην ελληνική αγορά που ελπίζουμε να γίνει αυτό τα επόμενα χρόνια, σημαίνει ότι οι εξαγωγές θα πέσουν ξανά. Μάλιστα. Εδώ μιλάμε βέβαια για δύο μονάδες παραπάνω από το μέσο όρο της Ελλάδος ότι έχει περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, κυρίως στα γαλακτοκομικά προϊόντα, δηλαδή έτσι, στην πρωτογενή παραγωγή. Έτσι. Έτσι. Τώρα, από εκεί και πέρα, κύριε Γκανούλη, βλέπουμε ότι αυτό που μας είπατε τώρα για την παραγωγή και την κατανάλωση σε τοπικό επίπεδο, αυτό έχει μειωθεί, λέτε. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει τι, δεν υπάρχει αυτάρκεια, δεν υπάρχει τι, ότι δεν υπάρχει αυτό που είπατε πριν για την κυκλική οικονομία. Όχι, είναι απλό το ότι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουν χρήματα αρκετά στις τσέπες των καταναλωτών ώστε να ξοδέψουν περισσότερο. Οπότε προσέχουν το κάθε τι που ξοδεύουν. Οπότε πολλά πράγματα, όπως και τα γαλακτοκομικά. Κάποιες οικογένειες πια προσπαθούν να τα μειώσουν λόγω του κόστους τους. Βέβαια, τώρα βγαίνουμε από αυτή την κατάσταση. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι αυτό δεν θα συνεχιστεί. Όμως, επειδή μίλησα ειλικρινά τις προηγούμενες μέρες στις περιοδίες με πάρα πολλούς παραγωγούς και του δευτερογενή τομέα, μου είπαν ακριβώς αυτό, ότι η εξαγωγική όδηση σε πολύ μεγάλο βαθμό οφείλεται στη μείωση της εσωτερικής κατανάλωσης. Μάλιστα. Τώρα, μιλήσατε, έχετε κάνει λόγο πολλές φορές και σε άλλες ομιλίες σας για την κλιματική αλλαγή και ότι χρειάζεται να αλλάξει αυτό που λέμε ενεργειακό μοντέλο στην Θεσσαλονίκη. Πώς μπορεί λοιπόν να γίνει αυτό, ποια είναι η συγκεκριμένη πρότασή σας? Αυτό βέβαια, επειδή είναι ένα γενικότερο θέμα, πρέπει να το συνδέσουμε λίγο με την περιφέρεια. Με την περιφέρεια, βέβαια. Μην μιλήσουμε γενικά για το πώς πρέπει να αλλάξει γενικά το ενεργειακό μοντέλο στη χώρα. Αλλά τι μπορεί να κάνει η περιφέρεια γι' αυτό? Η περιφέρεια μπορεί να δώσει όθηση σε αυτό που λέμε εμείς σε προγράμματα αναβάθμισης ενεργειακής των κατοικιών και των κτηρίων. Μπορεί να αρχίσει από τα δημοτικά και να πάει και στα ιδιωτικά. Είναι ένα ζήτημα το οποίο έχουμε μείνει πολύ πίσω στην Κεντρική Μακεδονία. Θα πρέπει να ξέρετε ότι περίπου το 70% των κτηρίων αυτή τη στιγμή είναι παλιάς κατασκευής, με πολύ κακά μονωτικά υλικά, με μεγάλες τεράστιες απώλειες. Δηλαδή, επειδή είμαι και πολιτικός μηχανικός και βγάζω πολλές φορές ενεργειακά πιστοποιητικά, η κλάση δυστυχώς των περισσότερων κατοικιών είναι πολύ άσχημη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αναγκάζεται ο πολίτης να ξοδεύει ή το δημόσιο να ξοδεύει πολύ παραπάνω ενέργεια. Και συνήθως αυτή η ενέργεια για να θερμανθεί ή να ψυχθεί, και αυτή η ενέργεια συνήθως προφανώς έρχεται ή από το ηλεκτρικό ρεύμα, το οποίο δυστυχώς στην Ελλάδα το παράγουμε ακόμα σε πολύ μεγάλο βαθμό από το λιγνίτι στην Κοζάνη, ή από φυσικό αέριο ή γενικά ορυκτά καύσιμα, τα οποία είναι και αυτά συνεισφέρουν στο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. Οπότε, να ένα βήμα για την περιφέρεια, να βγάλει ένα πρόγραμμα αναβάθμισης ουσιαστικής όλων αυτών των κτηρίων, δίνοντας κίνητρα και στον ιδιώτη αλλά και στα δημόσια κτίρια που υπάρχει εκεί μια πολύ μεγάλη ανάγκη, ώστε να μειωθεί το ενεργειακό αποτύπωμα αυτών των κτιρίων και ουσιαστικά να μειώσουμε την κατανάλωση ενέργειας και ορυκτών πόρων κατά συνέπεια, οπότε να έχουμε ένα βήμα προς την καταπολέμηση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής. Ναι, τα κτίρια, ας πούμε, που ανήκουν στην περιφέρεια ή που ανήκουν στο ευρύτερο κράτος, το να γίνουν ενεργειακά αυτή η διαδικασία. Είχαμε δει τη βιβλιοθήκη εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, η οποία δυστυχώς έμεινε 1,5 χρόνο κλειστή για να γίνει ενεργειακή. Αυτό βεβαίως καταλαβαίνετε ότι στήχησε πολύ σε ανθρώπους που ήθελαν να πάνε να μελετήσουν, είχαν να κάνουν εργασίες. Έτσι πρέπει να γίνει, δηλαδή να θα κλείσει ένα κτίριο της νομαρχίας που εξυπηρετεί, της περιφέρειας δηλαδή, που εξυπηρετεί τον κόσμο για να γίνει ενεργειακό και θα πρέπει να περιμένουμε ένα χρόνο για να ξανανοίξει. Όχι, σαφώς δεν είναι έτσι. Βέβαια, να πούμε εδώ ότι για τη βιβλιοθήκη ότι δεν ήταν μόνο ενεργειακή της αναβάθμισης, είναι μια εσωτερική διαρρύθμιση και αλλαγή των χώρων. Τι είναι μια ενεργειακή αναβάθμιση ενός δημόσιου κτιρίου? Είναι ουσιαστικά αλλαγή των συστημάτων θέρμανσης
καταργώντας ας πούμε τον Λέβητα και προτείνοντας νέες λύσεις όπως είναι αντλίες θερμότητας, όπως είναι γεωθερμία σε κάποιες περιπτώσεις, όχι παντού, και συν της άλλης ενισχύοντας τη μόνωση του κτηρίου. Αυτό μπορεί να γίνει στα παλαιότερα κτίρια εγκαθιστώντας ένα στρώμα μονωτικό στην εξωτερική όψη του κτηρίου, το οποίο δεν σημαίνει ότι η χρήση του πρέπει να σταματήσει να υφίσταται. Ακόμα πρέπει να αλλάχτουν κουφώματα, πρέπει να γίνουν τέτοιες παρεμβάσεις στα κτίρια, οι οποίες κοστίζουν, και εδώ θα έπρεπε να βοηθήσει η περιφέρεια με κάποιο πρόγραμμα ώστε να γίνουν αυτά πολύ πολύ γρήγορα. Επειδή ανήκετε φυσικά στους οικολόγους πράσινους και γενικότερα στο οικολογικό κίνημα, έχετε μιλήσει και εδώ αλλά και αλλού για την ανακύκλωση και τη σημασία της. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω. Εγώ βλέπω στη γειτονιά μου, στο πέμπτο διαμέρισμα που μένω, ότι όταν πηγαίνω οτιδήποτε στο γκάδο της ανακύκλωσης, μετά από λίγη ώρα έχουν περάσει κάποιοι και τα έχουν εκλέψει τα ανακυκλώσιμα υλικά. Αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί? Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα θέμα πολύ κρίσιμο. Εμείς, σαν οικολογικό κίνημα, κάποτε λέγαμε για αυτούς τους ανθρώπους που κλέβουν τα υλικά, γιατί τότε δεν υπήρχε ο μπλεκάδος. Λέγαμε ευτυχώς που είναι και αυτοί και κάνουμε λίγο ανακύκλωση. Βέβαια, τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι ένα θέμα νομικό και θα πρέπει δυστυχώς η αστυνομία. Δηλαδή, πολλές φορές βλέπω στον δρόμο διάφορα τέτοια τρίκυκλα χωρίς καμία πινακίδα κουβαλώντας ανακύκλωση να περνάνε δίπλα από περιπολικά χωρίς κανένα πρόβλημα. Εδώ θα πρέπει η αστυνομία δυστυχώς να εφαρμόσει τον νόμο. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος, γιατί η ανταπόδοση του πολίτη από τον μπλε κάδο και την ανακύκλωση θα πρέπει να γυρνάει σε αυτόν. Το σύστημα έχει αλλάξει και πια δεν χρειαζόμαστε στο να παίρνουν αυτοί οι άνθρωποι τα πράγματα μέσα από τον πράσινο κάδο. Δηλαδή δεν είναι μια μορφή φιλανθρωπίας. Αυτή τη στιγμή, κάνοντας αυτό το πράγμα αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι πολλοί από αυτούς είναι και αλλοδαποί, δηλαδή έρχονται από άλλη χώρα ουσιαστικά να το κάνουν αυτό, έχουν παρατηρηθεί τέτοια φαινόμενα, στερούν από την τοπική οικονομία και από τον πολίτη την ανταπόδοση που πρέπει να έχει. Οπότε τι σημαίνει αυτό? Ότι ο πολίτης δεν βλέπει αλλαγή στη ζωή του, με μια ενδεχόμενη μείωση των δημοτικών τελών, με μια ενδεχόμενη επιστροφή στην κοινωνία αυτού του ωφέλους, οπότε αποθαρρύνεται στο να κάνει ανακύκλωση. Μάλιστα. Επειδή μιλήσατε για την οικονομία, που είναι σημαντικό για την ενίσχυση της οικονομίας στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, γενικά το ακούμε, είπατε κάποια ειδικά πράγματα, αλλά όταν κάποιος έχει μια μικρομεσαία επιχείρηση ή μια μεγαλύτερη επιχείρηση, πώς μπορεί να τον ενισχύσει η περιφέρεια, πώς μπορεί να τον βοηθήσει προκειμένου αύριο το πρωί να μην πάει και αυτός στη Βουλγαρία? Εντάξει, το να μην πάει αυτό στη Βουλγαρία, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο ίσως να μην είναι απόλυτα της περιφέρειας, γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτή η φορολογική ανισότητα που εμείς σαν πράσινοι έχουμε καταδείξει πολλές φορές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει κάποτε να λυθεί. Δηλαδή, αυτό που ζητάμε σε επίπεδο ευρωπαϊκό, επειδή έρχονται και ευρωεκλογές και θα πρέπει να μιλήσω και λίγο γι' αυτό, είναι ότι θα πρέπει να πάψει να υπάρχει αυτή η ανισότητα σε ό,τι αφορά τη φορολογία, η οποία δημιουργεί έτσι ροές προς κάποιες συγκεκριμένες χώρες. Και μην νομίζετε ότι αυτές οι ροές είναι μόνο προς τη Βουλγαρία. Υπάρχουν συγκεκριμένες φοροαπαλλαγές και στο Λουξεμβούργο και ας πούμε στην Ιρλανδία, οι οποίες τραβάνε και κολοσσούς εταιρείες, οι οποίες πάνε και βάζουν τα αρχηγεία τους σε αυτές τις χώρες, γυρνώντας τα κέρδη τους και εξάγοντάς τα εκεί που τους βολεύει ουσιαστικά. Οπότε δεν είναι μόνο η Βουλγαρία το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι πιο εκτεταμένο. Απλώς η Βουλγαρία είναι εδώ κοντά στη γειτονιά μας και θεωρούταν εύκολο τόσα χρόνια κάποιος να μεταφέρει τη φορολογική του έδρα εκεί. Όμως και αυτό εδώ είναι και θέμα των φορολογικών αρχών. Ας πούμε, δεν μπορείς να μεταφέρεις τη φορολογική σου έδρα στη Βουλγαρία και τη δραστηριότητά σου στην Ελλάδα. Αυτό που κάνουν πολλοί, το οποίο είναι σε μεγάλο βαθμό εκτός νόμου. Οπότε αυτό θα πρέπει και σε βαθμό ελέγχου να περιοριστεί. Όμως αυτό που ζητάει ο Έλληνας επαγγελματίας είναι να βελτιωθεί η οικονομία, να μειωθεί η φορολογία που υπάρχει μια τέτοια ανάγκη και ουσιαστικά να δοθούν κίνητρα ώστε να αναπτύξει την επιχείρηση του στην Ελλάδα. Μάλιστα. Πριν πούμε για τις ευρωεκλογές που θα αναφερθούμε βεβαίως και εκεί, θα ήθελα να σας ρωτήσω. Είμαστε σε μια περίοδο η οποία μπορεί να έχουμε βγει από τα μνημόνια ημερολογιακά, αν θέλετε, ή και πραγματικά, όπου καθένας όπως το βλέπει τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι έχουμε μια κρίση, μια χρεοκοπία και τα μνημόνια που οδήγησαν στη μείωση του εισοδήματος των πολιτών, έτσι. Παρατηρήθηκε λοιπόν το φαινόμενο να φτωχαίνουν οι άνθρωποι και να έχουμε πολλούς αστέγους στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι συστήνονται από κοινωνικές δομές στη ΣΥΤΗ, από την Εκκλησία. Θα ήθελα να ρωτήσω πώς λοιπόν η περιφέρεια μπορεί να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους, αν είναι στις αρμοδιότητές της. Ξέρουμε ότι ο Δήμος έχει εδώ ένα υπνοτήριο αστέγων, αλλά τι μπορεί να κάνει η περιφέρεια
για να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους. Επειδή εμείς ως πράσινοι και ως Ευρωπαίοι πράσινοι υπάρχει εμπειρία διακυβέρνηση σε άλλα κράτη, θέλω να σας δώσω ένα παράδειγμα, ας πούμε, στο Βέλγιο, όπου τύχανε και ο υπουργός στέγασης, λεγότανε τότε. Αυτό το Υπουργείο το είχε ένας πράσινος, μάλιστα ομογενής, ο Χρήστος Δουλγερίδης, ο οποίος είναι τώρα δήμαρχος σε μια περιοχή των Βρυξελών. Αυτό που έκανε ο Χρήστος Δουλγερίδης ως υπουργός είναι κάτι σε επίπεδο περιφερειακό πάντα, γιατί ουσιαστικά το Βέλγιο απαρτίζεται από πολλά, ας το πούμε, μικρές περιφέρειες. Είναι αυτό που έκανε ότι προήγαγε πάρα πολύ την κοινωνική στέγαση. Δηλαδή, εδώ υπάρχει μια ανάγκη στην Ελλάδα. Στο παρελθόν, στα καλά χρόνια, δεν ήταν τόσο μεγάλη. Πρέπει να το παραδεχτούμε αυτό. Όμως τώρα υπάρχει πολύ εντονότερη. Δηλαδή, θα πρέπει η περιφέρεια να αναλάβει πρωτοβουλίες. Πώς είχαμε παλιά την εργατική κατοικία, η οποία δεν πήγε καλά για διάφορους λόγους και αναγκάστηκε και έκλεισε, μάλιστα. Έκλεισε ο οργανισμός εργατικής κατοικίας στα χρόνια του Μνημονίου. Θα πρέπει η περιφέρεια να κάνει μια προσπάθεια ώστε να υλοποιήσει κατασκευές οι οποίες θα έχουν ένα κοινωνικό χαρακτήρα, δηλαδή το ενίκιο θα είναι μικρότερο από ό,τι στην αγορά και ουσιαστικά άνθρωποι με ισοδηματικά κριτήρια θα μπορούν να βρουν καταφύγιο εκεί και η περιφέρεια βέβαια να έχει ένα σχετικό έσοδο, εντάξει, να το πούμε και αυτό. Οπότε η κοινωνική στέγαση είναι κάτι το οποίο έχει γίνει σε άλλες χώρες σε περιφερειακό επίπεδο. Εδώ στην Ελλάδα δεν έχει γίνει τόσο έντονα σε περιφερειακό, αλλά να πούμε και την αλήθεια, δεν υπήρχε τόσα χρόνια αυτή η ανάγκη. Τόσα χρόνια. Τα τελευταία 5 με 10 χρόνια υπάρχει, αλλά δεν υπήρχε παλαιότερα, οπότε δεν υπήρχαν και οι θεσμικές προβλέψεις να γίνει αυτό. Όμως λυπάμαι, δεν το έχω ακούσει αυτό ποτέ από τη διοίκηση της περιφέρειας να το αναφέρει. Δηλαδή δεν έχω ακούσει ποτέ ο κύριος Τζικός να μας πει ότι είναι κάτι το οποίο είναι στα πλάνα του τουλάχιστον. Μάλιστα. Να πάμε λίγο και στις ευρωεκλογές, όπου πλέον είναι ελάχιστες ημέρες που θα διεξαχθούν στις 26 Μαΐου. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω, έχετε ανακοινώσει ένα ευρωψηφοδέλτιο, κάποια ονόματα και οι δημοσκοπήσεις σας δίνουν, αν πούμε ένα μέσο όρο των δημοσκοπήσεων, βλέπουμε ότι και στο 2% θα λέγαμε και ίσως και λίγο παραπάνω. Αυτό τι σημαίνει, ότι θα μετρηθείτε, ότι θέλετε να δείτε πόσο χωρίς το ΣΥΡΙΖΑ τι απήχηση έχετε στην κοινωνία, γιατί εντάξει είχατε συμμετάσχει βεβαίως και στο παρελθόν. Και βεβαίως ποιο είναι για σας, ποιος είναι ο πύχης τόσο για τις περιφερειακές εδώ στην Θεσσαλονίκη, κατεβάζετε και τον πρώην υπουργό στην Αθήνα, τον κύριο Τσιρόνη, υποψήφιο δήμαρχο, δηλαδή τι προσδοκάτε γενικότερα και από τις ευρωεκλογές αλλά και από τις περιφερειακές. Σίγουρα ο στόχος της ευρωεκλογής δεν είναι να μετρηθούμε. Εντάξει. Δηλαδή, ο στόχος είναι να εκλέξουμε και πάλι έναν πράσινο ευρωβουλευτή, αυτό που χρειάζεται η χώρα. Και θεωρώ ότι είμαστε αρκετά κοντά, κύριε Σταματόπουλε. Δηλαδή, πρέπει να προσπαθήσουμε παραπάνω και να καλύψουμε αυτό το έδαφος της μίας μονάδας δημοσκοπικά που μας λείπει, ώστε να καταφέρουμε και πάλι, γιατί υπάρχει το όριο του 30%, πολλοί δεν το ξέρουν. Στις ευρωεκλογές, παρόλο ότι είναι απλή αναλογική, υπάρχει αυτό το όριο. Αν δεν υπήρχε το όριο, κύριε Σταματόπουλε, και με 2% θα είχαμε εκπροσώπηση, να το πούμε και αυτό. Σε άλλες χώρες δεν υπάρχει αυτό το όριο, στις ευρωεκλογές τουλάχιστον. Οπότε, ο στόχος μας παραμένει να εκλέξουμε και όχι σίγουρα να μετρηθούμε. Σε ό,τι αφορά τώρα τον περιφερειακό επίπεδο, εδώ έχουμε μια παράδοση η οποία είναι 20 με 30 χρόνια πια. Δηλαδή θα ήταν ο πύχης μας είναι να μπορέσουμε πια με το σύστημα απλής αναλογικής να εκλέξουμε όσους περισσότερους συμβούλους μπορούμε, ώστε να συμμετάσχουμε σε μια θετική κατεύθυνση στις αποφάσεις της περιφέρειας ως αντιπολίτευση. Οπότε θέλει δουλειά, είμαστε αισιόδοξοι. Η απλή αναλογική μας δίνει κάποιες ευκαιρίες, οποίες ελπίζω να μας δώσει ο κόσμος τη δύναμη να τις εκμεταλλευτούμε. Για τις ευρωεκλογές λοιπόν ανακοινώσατε το ψηφοδέλτιο, είναι ο κύριος Μπάκας με τον οποίο είχαμε κάνει και μια συνέντευξη εδώ, περιβαλλοντολόγος, μάλιστα είναι και κάτοικος όχι Αθηνών και Θεσσαλονίκης αλλά από ένα νησί από την Λέσβο. Αυτό είναι κάτι το οποίο το επιλέξατε επίτηδες, δηλαδή να είναι κάποιος άνθρωπος που δεν ζει στα δύο κέντρα, ας πούμε, της πόλης? Όχι, ασφαλώς. Επιλέξαμε τον Μιχάλη τον Μπάκα επειδή είναι πολύ καλό μας τέλεχος. Αλλά να πούμε εδώ ότι εμείς, σαν πράσινοι, έχουμε αυτό το στοιχείο της περιφερειακότητας. Δεν ξέρω αν ξέρετε ότι οι οικολόγοι πράσινοι, η έδρα τους δεν είναι όπως τα περισσότερα κόμματα στην Αθήνα, είναι στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι. Οπότε, άμα δείτε τα δελτία μας, αναφέρουμε και τις δύο διευθύνσεις, γιατί έτσι είναι στο καταστατικό μας. Οπότε, η περιφερειακότητα είναι ένα στοιχείο το οποίο είναι χαρακτηριστικό μας. Τώρα, ο Μιχάλης ο Μπάκας είναι ένα καλό μας τέλεχος και άξια μας εκπροσωπεί. Όπου και να ήταν, νομίζω θα ήταν και πάλι ο επικεφαλής μας. Mm-hmm. Αν μου επιτρέπετε να πούμε ένα-δύο πράγματα για τις ευρωεκλογές. Βεβαίως, ωραία. Έχουμε το φαινόμενο ότι ανεβαίνει παντού η ακροδεξιά στην Ευρώπη. Έτσι. Και στην Γερμανία και στην Αυστρία και στην Ουγγαρία και στη Γαλλία, αλλά και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, Αμερική, ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει εθνικιστής, Βραζιλία.
η ανάδειξη αυτή των εθνικιστικών δυνάμεων στο Ευρωκοινοβούλιο, τι θα αλλάξει? Θα αλλάξει τις ισορροπίες? Θα μπορούν να βγαίνουν αποφάσεις? Ή πλέον λόγω της αλλαγής θα είναι πολύ δύσκολη η συνεννόηση μεταξύ των ευρωβουλευτών? Βέβαια, να πούμε ότι αυτές οι δυνάμεις αυτή τη στιγμή δεν είναι αμυγός εθνικιστικές, είναι λαϊκο-εθνικιστικές. Δηλαδή, έχουν το στοιχείο του λαϊκισμού πάρα πολύ έντονο μέσα τους. Και λόγω αυτή τη κρίση, την οποία έχουμε σε Ευρωπαϊκή Ένωση σε επίπεδο οικονομικό, αυτή η λιτότητα που είναι σε αρκετά κράτη, μην νομίζεις δηλαδή ότι και στη Γερμανία δεν την έχει αγγίξει. Την έχει αγγίξει γιατί και η Μέρκελ πολλά χρόνια, δεν ξέρω αν ξέρετε, κρατάει τους μισθούς χαμηλά. Υπάρχει ένα θέμα και ακόμα και στη Γερμανία. Δηλαδή, έχω συναδέλφους που είναι στη Γερμανία και σας πληροφορώ ότι δεν αμείβονται όσο ψηλά ήταν άλλοτε. Μου λένε ποσά τα οποία δεν είναι σαν την Ελλάδα, αλλά δεν είναι και όπως ήταν παλιά τουλάχιστον, που θεωρούσαμε ότι αν πας στο εξωτερικό θα ζεις μια ζωή χαρισάμενη. Οπότε αυτά τα στοιχεία έχουν οδηγήσει σε μια άνοδο του λαϊκισμού και αν θέλετε να πούμε και του εθνικισμού, γιατί πολλοί θεωρούν ότι πια είναι καλύτερα να είμαστε μόνοι μας. Και δεν σας κρύβω ότι πια αυτό το βλέπω και σε δικούς μας συμπολίτες, δηλαδή με όλα αυτά που έχουμε τραβήξει. Βλέπουν και το παράδειγμα της Μεγάλης Βρετανίας. Ναι, βέβαια και αυτό θέλει μια περαιτέρω ανάλυση του αν θα είναι καλύτερα ή χειρότερα μετά. Θα το δούμε και αυτό. Αλλά το θέμα είναι ότι βλέπω και δικούς μας συμπολίτες που εμείς, σαν Ελλάδα, επειδή είμαστε και μια περιφερειακή χώρα με πολλά προβλήματα με τους γειτονές, στην Τουρκία κτλ., πάντα θέλαμε μια ασφάλεια που μας παρήχε η Ευρωπαϊκή Ένωση, έστω και σε επίπεδο θεωρητικό. Όμως αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι τα ωφέλη μιας κοινωνικής Ευρώπης δεν τα δεχόμαστε σαν πολίτες, ούτε και στην Ευρώπη. Οπότε κάτι τέτοιο έχει ως αποτέλεσμα να αμφισβητηθεί αν θα πρέπει να υπάρχει όχι αυτή η ένωση και να οδηγηθούμε σε μια λογική ότι μήπως είμαστε καλύτερα μόνοι μας. Ναι, απ' την άλλη όμως δεν βλέπουμε και την ίδια την Ευρώπη να θέλει να αλλάξει για να αλλάξουν όλοι αυτοί οι λόγοι οι οποίοι οδήγησαν τους ανθρώπους να στραφούν προς αυτά τα λαϊκιστικά κινήματα τα οποία μας θέτει. Δηλαδή δεν βλέπουμε να θέλει να φύγει από την πολιτική της λιτότητας και να πηγαίνει στις αξίες της αρχικής Ευρωπαϊκής Ένωσης που ήταν η Ευρώπη των λαών, των εθνών. Έτσι, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό και γι' αυτό εγώ δεν θεωρώ ότι αυτό το φαινόμενο δεν έχει αιτία. Έχει προφανή αιτία αυτή και προφανώς πρέπει να αλλάξει η Ευρωπαϊκή Ένωση πολιτικές. Δηλαδή, εδώ έχουμε θεσμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση γραφειοκρατικούς, οι οποίοι δεν είναι καν εκλεγμένοι, αλλά είναι ορισμένοι από τους διάφορους από την Κομισιόν, οι οποίοι ουσιαστικά μιλάμε πια για καθαρούς γραφειοκράτες, οι οποίοι προτείνουν πολιτικές, οι οποίες δεν έχουν σχέση πολύ συχνά με τη Λαϊκή Βούληση. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Όμως, αυτό το να αλλάξεις μία δομή δεν σημαίνει ότι πρέπει να την καταστρέψεις. Γιατί σας πληροφορώ, κύριε Σανατόπουλε, θεωρώ ότι θα είμαστε και σαν Ελλάδα πολύ χειρότερα μόνοι μας από ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει όλοι να αγωνιστούμε και όσες δυνάμεις μπορούν να εκπροσωπηθούν και φιλοδοξούμε να είμαστε μία από αυτές, να αγωνιστούν για να γίνουν αυτές οι βιώσιμες αλλαγές μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να έχουμε μια καλύτερη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, ουσιαστικά, εντάξει, να την κάνουμε. Άμα έρθει η Επανάσταση, θα είμαστε και εμείς εκεί, αλλά μέχρι τότε πρέπει να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Στην Ελλάδα, αυτή η τάση θα εκφραστεί ή ήδη εκφράζεται από τη Χρυσή Αυγή, ή δηλαδή θα εκφραστεί και από άλλα κόμματα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας? Νομίζω ότι αυτή η τάση θα εκφραστεί ποικίλο τρόπος. Δηλαδή υπάρχουν πολλά κόμματα τα οποία είναι μικρά στα πέριξ της Χρυσής Αυγής, αλλά δεν θεωρώ ότι έχουν προοπτικές εκλογής ευρωβουλευτή. Όμως αυτό που βλέπουν είναι ότι ο λαϊκισμός, κύριε Σταματόπουλε, δεν είναι μόνο στη Χρυσή Αυγή. Έχει επεκταθεί και σε άλλα κόμματα. Είναι ένας λαϊκισμός ο οποίος πουλάει, ο οποίος φέρνει ψήφους, οπότε έχουμε λαϊκιστικές φωνές σε όλο, τολμώ να πω, σχεδόν σε όλα τα κόμματα. Πείτε μου λίγο, είδα ότι έχετε αλλάξει το λογότυπο του κόμματος. Ναι. Τι συμβολίζει λοιπόν το νέο λογότυπο, τι ακριβώς είναι? Το νέο λογότυπο είναι ουσιαστικά μια εξέλιξη του προηγούμενου. Αποφασίσαμε να το κάνουμε τώρα, να αναβαθμίσουμε λίγο το προφίλ μας. Παραμένει ο Ηλίανθος, απλώς σε μια πιο σύγχρονη βερσιόν. Μάλιστα. Να σας πω την αμαρτία μου, μου θυμίζει λίγο και το αστέρι της Βεργίνας. Δεν ξέρω αν το κάνατε. Το αστέρι της Βεργίνας νομίζω το θυμίζει περισσότερο το λογότυπο της περιφερειακής μας παράταξης. Δεν ξέρω γιατί μου το έχουν πει πάρα πολύ. Της περιφερειακής παράταξης, όντως το θυμίζει πάρα πολύ. Αλλά δεν το κάναμε σκόπιμα, εντάξει. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να πούμε τώρα ότι εσείς έχετε βάλει
έχετε θέσει μάλλον κάποια θέματα για συζήτηση, να γυρίσουμε πίσω στην περιφέρεια, τα οποία όμως βλέπουμε ότι δεν συζητιούνται από τους υπόλοιπους υποψηφίους, ίσως δεν γνωρίζουν το αντικείμενο ή θέλουν να το αποφύγουν. Δηλαδή, βάζετε πολύ συγκεκριμένα θέματα. Ας πούμε, κάνετε λόγο για την διαχείριση των αποβλήτων. Έτσι. Αυτό πιστεύετε ότι το λέτε εσείς βεβαίως στο πρόγραμμά σας, το λέτε και στις ομιλίες σας. Πιστεύετε όμως ότι είναι κάτι το οποίο θα απασχολεί στον κόσμο, ότι θέλει να ακούσει τέτοια πράγματα που είναι πολύ εξειδικευμένα? Κύριε Σταματόπουλε, τώρα που γυρνάω στην Κεντρική Μακεδονία και μιλάω με πολίτες, αυτό που συνειδητοποιώ είναι ότι δεν έχει καταλάβει ο πολίτης ακριβώς το τι κάνει η περιφέρεια. Τολμώ να σας πω, ο δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτό είναι αλήθεια, βέβαια. Δηλαδή, ουσιαστικά δεν νιώθει την περιφέρεια στην καθημερινότητά του. Δηλαδή, βλέπει την περιφέρεια σαν ένα δεύτερο σκαλί της κεντρικής διοίκησης, ουσιαστικά, της κεντρικής πολιτικής κοινής. Δεν κατανοεί ότι ουσιαστικά η περιφέρεια είναι ο συντονιστής του πρώτου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι αυτός που δίνει τον τόνο των ενεργειών, οι οποίες επηρεάζουν την καθημερινότητα του πολίτη. Οπότε ο πολίτης, ας πούμε, πολλές φορές αγνοεί ότι το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι περιφερειακό. Βέβαια, να πούμε την αλήθεια ότι με το νέο εθνικό σχεδιασμό, 50% της διαχείρισης των απορριμμάτων η ευθύνη ανήκει στις τοπικές αυτοδιοίκησεις, στους Δήμους. Και 50% ανήκει σε περιφερειακό επίπεδο. Όμως αυτή τη στιγμή, επειδή έχουμε μια υστέρηση σε επίπεδο των Δήμων, η περιφέρεια πρέπει να πάρει περισσότερες πρωτοβουλίες ώστε να λύσει αυτό το πρόβλημα και ουσιαστικά να φτιάξει δομές οι οποίες θα είναι και σχετικά φτηνές στην τσέπη του πολίτη, αλλά και θα του γυρνάνε ανταπόδοση. Αλλά ένα πράγμα, κύριε Σταματόπουλε, που θέλω να προσθέσω εδώ είναι ότι πολλοί δεν ξέρουν ότι δεν έχουμε αυτή τη στιγμή στην Κεντρική Μακεδονία χιτά επικινδύνων, το οποίο είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της περιφέρειας. Οπότε σας ρωτώ, πού πάει τα αποβλητά της μια βιομηχανία σήμερα? Και προφανώς δεν τα δέχονται οι κλασικοί χιτά, έτσι. Οπότε πρέπει να αναρωτηθούμε πού πάνε αυτά. Ξέρουμε πολύ καλά πού πάνε. Καταλήγουν στα ρέματα, καταλήγουν στη θάλασσα ή πολλές φορές μένουν μέσα στα εργοστάσια, κλείνουν αυτά και μετά από χρόνια ανακαλύπτουμε τι υπάρχει μέσα. Οπότε καταλαβαίνετε, είναι θέματα τα οποία επηρεάζουν τη δημόσια υγεία και την ποιότητα ζωής, τα οποία ο πολίτης δυστυχώς τα αγνοεί αυτή τη στιγμή και δεν τα απαιτεί από τη διοίκηση περιφέρειας. Και φιλοδοξούμε να είμαστε εκεί ώστε να τα απαιτήσουμε αυτή τη φορά να γίνουν πράξη. Μια που λέμε λοιπόν για το ρόλο της περιφέρειας, θα ήθελα να σας ρωτήσω, τελικά η περιφέρεια μπορεί να κάνει ό,τι χρειάζεται, μπορεί να κάνει αυτό που πρέπει, μπορεί να κάνει ένας περιφερειάρχης το όραμά του πραγματικότητα, ή υπάρχει αποκεντρωμένη διοίκηση και αποφασίζει το τι θα γίνει και το τι όχι? Τώρα αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μας ταλαιπωρεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, κατά πόσο πρέπει να πάψει να υπάρχει η αποκεντρωμένη διοίκηση και να μείνουμε μόνο στην αιρετή. Η αποκεντρωμένη διοίκηση ουσιαστικά είναι ο εκπρόσωπος του κράτους, δηλαδή ο εκπρόσωπος των υπηρεσιών του κεντρικού κρατικού μηχανισμού στην περιφέρεια. Έχει τον τελικό λόγο όμως, δεν τον έχει? Έχει έναν λόγο, δεν είναι ακριβώς τελικός, έχει έναν λόγο έγκρισης ουσιαστικά, πρέπει να συμφωνεί ουσιαστικά με τις περιφερειακές πολιτικές τις οποίες προτείνει η εκάστοτε αιρετή περιφέρεια. Εγώ θεωρώ, άμα δείτε και τα κονδύλια τα οποία διαχειρίζεται η διοίκηση της περιφέρειας, ότι φυσικά ένας περιφερειάρχης μπορεί να κάνει πολλά βήματα προς ένα όραμα, προς μια κατεύθυνση την οποία θέτει αυτός. Και δυστυχώς θεωρώ ότι, παρόλο πρέπει να το πω, ότι θεωρώ ότι αυτή η διοίκηση ήταν καλύτερη από την προηγούμενη, βλέπω ότι έχουμε μια έλλειψη οραματικού στοιχείου. Δηλαδή, ουσιαστικά έχουμε μια έλλειψη το πιο που θέλουμε να πάει η Κεντρική Μακεδονία για προς όφελος των πολιτών της. Βεβαίως, θυμάμαι ότι όταν είχε βγει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Βούτσης έλεγε ότι θα καταργήσουμε τις αποκεντρωμένες διοικήσεις ή θα μεταφέρουμε τις αρμοδιότητες στις περιφέρειες. Δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Θυμάμαι το Δημοτικό Συμβούλιο εδώ στη Θεσσαλονίκη, που είχε πάρει ομόφωνα απόφαση να καταργηθούν τα δημοτικά τέλη για όσους καταστηματάρχες πλήττονται από το μετρό. Και είχε έρθει αποκεντρωμένη και λέει: παιδιά, όχι, δεν θα γίνει. Οπότε δεν δυσκολεύει σε τέτοιου είδους αποφάσεις, όχι μόνο στο Δήμο, και στην περιφέρεια αποκεντρωμένη? Αυτό φαντάζομαι ότι ξεπερνιέται με διάλογο. Πώς γίνεται, ας πούμε, μια συνεργασία? Προφανώς αυτή τη στιγμή υπάρχει μια συνεργασία, μια συνεννόηση. Αλλά έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Και εμάς η θέση μας ήταν ότι πρέπει σιγά σιγά να μειωθούν οι αρμοδιότητες των αποκεντρωμένων διοικήσεων και ουσιαστικά να οδηγηθούν όλα στην περιφέρεια, όπως είναι και το δημοκρατικότερο. Γιατί ξέρετε ότι οι αποκεντρωμένες περιφέρειες ουσιαστικά αυτό που κάνουν είναι ότι απλώς κοιτούν στεγνά τι λέει ο νόμος και λένε ότι αυτό δεν προβλέπεται ή δεν γίνεται. Δηλαδή ουσιαστικά δεν υπάρχει κανένας τρόπος δημοκρατικής επιβολής κάποιων πραγμάτων.
αν αλλάξουμε κάποια πράγματα. Mm-hmm. Οπότε, ναι, εγώ συμφωνώ σε αυτό που λέτε, ότι όμως αυτό απαιτεί και μια ωριμότητα, κύριε Σταματόπουλη. Δηλαδή, αυτό το βήμα θα πρέπει να γίνει σταδιακά, γιατί γνωρίζουμε ότι πολλές φορές οι περιφερειακές διοικήσεις και ιδιαίτερα οι διοικήσεις και σε επίπεδο Δήμου υποκύπτουν σε διάφορα πελατειακά, συντεχνιακά συμφέροντα, το οποίο δεν είναι προς όφελος της κοινής συνισταμένης των πολιτών. Πρέπει να το πούμε και αυτό. Δηλαδή θέλει μια προσοχή, θέλει μια θεσμική ωριμότητα. Θεωρώ ότι σιγά σιγά πρέπει να πάμε προς τα εκεί όμως, mm-hmm. αυτή την άποψή μου. Μάλιστα. Πάμε τώρα να μας πείτε πού βρίσκεστε στην κατάρτιση ψηφοδελτίου, τι κάνετε με αυτό το θέμα. Υπάρχουν προβλήματα σε όλους. Υπάρχει ποσόστοση των γυναικών, υπάρχει το θέμα της απαξίωσης της πολιτικής από πολλούς ανθρώπους που λένε άσε με τώρα πού να κατεβαίνω υποψήφιος. Οπότε τι συμβαίνει λοιπόν, για πείτε μας. Είμαστε κοντά στην ολοκλήρωση του ψηφοδελτίου, αλλά εντάξει, θα σου πω και την αλήθεια. Έχουμε κάποια ζητήματα, ιδιαίτερα σε περιφερειακούς νομούς, όπου και λόγω της κρίσης και επειδή αποτύχαμε και εμείς οι ίδιοι σαν κίνημα να κάνουμε την παρουσία μας αρκετά. Δεν έχουμε πολύ ισχυρές βάσεις. Όμως είμαι σίγουρος ότι αυτά θα ξεπεραστούν τις επόμενες μέρες, γιατί δεν έχει μείνει και πολύ καιρό. Πρέπει να πάμε στο πρωτοδικείο, νομίζω, Κυριακή του Θωμά. Από εκεί. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν έχει μείνει καθόλου χρόνο. Οπότε αυτές οι λίγες θέσεις που πρέπει να καλύψουμε θα γίνει μια προσπάθεια να καλυφθούν από αξιόλογους υποψηφίους. Έχω ακούσει ότι και άλλοι συνδυασμοί ζορίζονται. Θέλω να σου πω, επειδή έχω μια εμπειρία από τις εκλογές, πολλές φορές όσα δεν φέρνει ο χρόνος, φέρνει στιγμή. Στην τελευταία στιγμή μου έχει τύχει άπειρες φορές να κάνουμε αλλαγές και να σβήνουμε και να γράφουμε ονόματα. Έτσι είναι αυτό το πράγμα. Εμείς οι μικρότερες παρατάξεις πάντα έχουμε ένα ζήτημα σε αυτό, αλλά θεωρώ ότι και αυτή τη φορά το ξεπεράσουμε. Μάλιστα. Κύριε Γκανούλη, κάπου εδώ φτάσαμε και στο τέλος της συνέντευξής μας. Θα ήθελα απλώς να σας ρωτήσω αν έχετε κάποια εκδήλωση, κάτι τώρα κοντά που μπορείτε να ανακοινώσετε ή να ξέρουν και οι ακροατές. Προγραμματίζουμε την κεντρική μας εκδήλωση και ανακήρυξη και των υποψηφίων. Ακόμα δεν έχουμε φιξάρει την ημερομηνία, γιατί είναι και οι γιορτές. Μετά το Πάσχα, αλλά θα είναι. Το κάνουμε λίγο μετά το Πάσχα. Λίγο μετά το Πάσχα, μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Γκανούλη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ στο Ράδιο Έναντι. Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα.